Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1-1. Θα μιλήσουμε για τους μυγαδικούς αριθμούς. Κάθε μυγαδικός αριθμός Z μπορεί να γραφτεί στη μοναδική μορφή ίσον Χ και Ι Ψ. Το Χ το ονομάζουμε πραγματικό μέρος του μυγαδικού, ενώ το ψ το ονομάζουμε φανταστικό μέρος του μυγαδικού αριθμού z. Το χ και το ψ είναι πραγματικοί αριθμοί, ενώ το γ που ονομάζεται φανταστική μονάδα έχει την ιδιότητα γ στο τετράγωνο να κάνει μείον 1. Έτσι το λοιπόν το πραγματικό μέρος του μυγαδικού αριθμού z που είναι το χ, μπορούμε να το γράψουμε και σαν ρε του Z. Ενώ το φανταστικό μέρος του μυγαδικού το γράφουμε ίσον ή του Z. Είδαμε το λοιπόν ότι ένας μυγαδικός αριθμός γράφεται ως Z ίσον Χ και Ι Ψ. Το συζυγί του θα το γράφουμε με Z αστεράκι. Στο λύκειο το συμβολίζαμε με Z και μία παύλα από πάνω. Εδώ θα το γράφουμε Z αστεράκι. Γράφεται ως εξής. Χ κρι Ι Ψ. Ας πούμε αυτή είναι εδώ την εξίσωση 1 και αυτή εδώ την εξίσωση, τη σχέση αν θέλετε, 2. Τότε αν προσθέσουμε κατά μέλη την 1 και τη 2, βλέπουμε ότι Z και Z αστεράκι ισούται με 2 Χ. Άρα βλέπουμε ότι όταν προσθέτουμε το έναν μυγαδικό αριθμό με το σύζυγή του, προκύπτει το 2 Χ ή 2 φορές το πραγματικό τους μέρος. Ενώ όταν αφαιρέσουμε τη 2 από την 1, διαφορετικά 1 βγάζω 2, δηλαδή Z βγάζω Z αστεράκι, θα προκύψει 2 Ι Ψ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το μέτρο ενός μυγαδικού αριθμού. Το μέτρο ενός μυγαδικού αριθμού συμβολίζεται έτσι. Και αν ο μυγαδικός αριθμός Z έχει τη μορφή Χ και Ι Ψ, τότε το μέτρο του είναι η τετραγωνική ρίζα του Χ τετράγωνο και Ψ τετράγωνο. Το μέτρο ενός μυγαδικού αριθμού μπορεί να απολογιστεί και από το γινόμενο του μυγαδικού αριθμού επί των σύζυγή του. Ένας μυγαδικός αριθμός Z ίσον Χ και Ι Ψ μπορεί να παρασταθεί πάνω στο μυγαδικό επίπεδο που το λέμε και εικόνα του μυγαδικού. Αν αυτό εδώ είναι το μυγαδικό επίπεδο, από εδώ είναι ο Χ άξονας, ο πραγματικός άξονας και εδώ ο φανταστικός άξονας, τότε ο μυγαδικός αριθμός που για παράδειγμα βρίσκεται εδώ έχει τετμημένη το Χ και τεταγμένη το Ψ. Αν θέλουμε να το γράψουμε και σε πολική μορφή, σε πολικές συνδεδεμένες, αυτό εδώ, αυτή εδώ η απόσταση στην αρχή των αξώνων είναι το μέτρο του μυγαδικού, ενώ αυτή εδώ η γωνία, η γεωμετρική γωνία θ, ονομάζεται πρωτεύον όρισμα του μυγαδικού. Η τριγωνομετρική μορφή ενός μυγαδικού αριθμού, όπως βλέπουμε και από το σχήμα,
Ας παίξουμε λίγο με την τριγωνομετρία. Βλέπουμε ότι το συνημείτονο της γωνίας θήτα δεν είναι τίποτα άλλο από τη τετμημένη διαιρεμένη με το μέτρο του μεγαδικού αριθμού z, ενώ το ημίτονο της γωνίας θήτα είναι η τεταγμένη διαιρεμένη με το μέτρο του μεγαδικού αριθμού z. Έτσι το λοιπόν, διαδοχικά μπορούμε να γράψουμε ότι z ίσον χ και y ψ, όμως το χ μπορούμε να το γράψουμε σαν μέτρο z επί cos θήτα και y μέτρο z επί sin θήτα. Έτσι το λοιπόν, σε τριγωνομετρική μορφή, ένας μεγαδικός αριθμός z μπορεί να γραφτεί το μέτρο του και μέσα υπάρχει το cos θήτα και y sin θήτα. Αργότερα, ο Euler απόδειξε ότι το cos θήτα και y sin θήτα έχει τις ιδιότητες της εκθετικής συνάρτησης, όμως στους μεγαδικούς αριθμούς. Και έτσι το λοιπόν, η εκθετική μορφή ενός μεγαδικού αριθμού μπορεί να γραφτεί και ως εξής: μέτρο z επί e εις την y θήτα, όπου εμείς οι φυσικοί το e εις την y θήτα το ονομάζουμε φάση. Κάτι σημαντικό που θα χρησιμοποιήσουμε στην κβαντομηχανική κατά κόρον είναι η σχέση του Euler. Δεν θα σας κάνω την απόδειξη, αλλά θα σας πω γιατί πρέπει να γίνει με ανάπτυγμα σειρών. Εντάξει, υπάρχουν και πιο γρήγοροι τρόποι, πιο εύκολοι τρόποι, αλλά δεν θεωρούνται ως απόδειξη. Δεν θέλω να σας πείσω για κάτι, εγώ θέλω να θυμόσαστε όμως ότι το e στην y θήτα, η σχέση του Euler, γράφεται cos θήτα και y sin θήτα. Μην το ξεχάσετε αυτό ποτέ. Ας συγχωρέστε με για τον τρόπο γραφής. Είναι λίγο περίεργο το να σας το γράφω στο χέρι και να βλέπετε. Έτσι χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα. Ας δούμε τώρα το συζυγί της προηγούμενης σχέσης. Τη συζυγή παράσταση της προηγούμενης σχέσης. Αν φέρουμε τη συζυγή παράσταση της προηγούμενης σχέσης, μπαίνει μέσα στο εκθετικό της συζυγής και γίνεται τελικά A στη μείον Y θήτα. Θεωρούμε ότι θήτα είναι γωνία και μάλιστα είναι πραγματικός αριθμός, γωνία. Έτσι το λοιπόν γίνεται cos θήτα μείον y sin θήτα. Αν δεν σας καλύπτει αυτό, τότε πηγαίνετε στη σχέση 1 και βάλετε όπου θήτα το μείον θήτα. Τότε θα έχουμε ένα cos του μείον θήτα και y sin του μείον θήτα. Κάνοντας αναγωγή στο πρώτο τριμόριο, το συνημείτονο της γωνίας μείον θ είναι ίσο με το συνημείτονο της γωνίας θ, ενώ το συνημείτονο της γωνίας μείον θ είναι αντίθετο με το συνημείτονο της γωνίας θ. Έτσι το λοιπόν, είτε παίρνουμε το συζυγή παράσταση, είτε γράφοντας θ όπου θ το μείον θ, παίρνουμε τη σχέση 2. Τώρα, αν προσθέσουμε την 1 και τη 2 κατά μέλη, τι προκύπτει? Προκύπτει e στην y και e εις τη μείον y θήτα ισούται με 2 cos θήτα. Έτσι βλέπουμε το λοιπόν ότι το συνημείτονο μιας γωνίας θήτα μπορεί να γραφτεί ως το ίμιση άθροισμα του A στην Y θήτα με το A εις τη μείον Y θήτα. Αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να σας θυμίζει κάπου αλλού, αλλά θα σας το φανερώσω μετά. Τώρα, αν αφαιρέσουμε την 2 από την 1, δηλαδή 1 βγάζω 2, θα έχουμε τελικά ότι A στην Y θήτα βγάζω e εις τη μείον y θήτα ισούται με μείον 2 y sin θήτα.
Αν πολλαπλασιάσουμε κατά μέλη με γιότ και διαιρέσουμε με το 2, τότε το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι sin θήτα ισούται με e εις τη μείον γιότ θήτα. Βγάζω e εις την γιότ θήτα δια 2 επί γιότ. Έκανα λίγο απότομα τις πράξεις. Προσέχετε εδώ πέρα, κάνουν πολλά παιδιά λάθος. Το 1 δια γιότ στην πραγματικότητα, 1 δια γιότ, όταν αν θέλετε να κάνετε διαίρεση με το μεγαλύτερο αριθμό, 1 δια γιότ, ουσιαστικά για να βρούμε πόσο κάνει στη μορφή χ και γιότ ψ να το φέρουμε, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το συζυγιά αριθμό γιότ αστεράκι. Αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό πάνω και κάτω, θα είναι μείον γιότ, γιότ επί μείον γιότ, το συζυγές δηλαδή αριθμό του μεγαλύτερου αριθμού. Το γιότ επί μείον γιότ κάνει 1, έτσι το λοιπόν το 1 δια γιότ κάνει μείον γιότ. Έτσι το λοιπόν, γι' αυτό αντέστρεψα εδώ πέρα τους δύο όρους. Θα θυμόσαστε το λοιπόν ότι το ημίτονο θ κάνει γιότ, a στη μείον γιότ θ πλην a στη γιότ θ δια 2. Αυτές τις δύο σχέσεις δεν θέλω να τις ξεχάσετε ποτέ, μιας που μου δίνετε ευκαιρία εδώ, θα σας τις γράψω, ότι cos θ είναι a στην γιότ θ και e εις τη μείον γιότ θ δεύτερα. Ενώ το sin θ, θα δημόσαστε, είναι γιότ επί e εις τη μείον γιότ θ μείον e εις τη γιότ θ δεύτερα. Εδώ οι τριγωνομετρικοί αριθμοί που βρίσκονται πάνω σε κύκλο, θέλω να σας θυμίσω ότι ικανοποιούν τη σχέση cos τετράγωνο θ και sin τετράγωνο θ ισούται με 1. Ίσως έχετε συναντήσει κάποιες παρόμοιες συναρτήσεις, το υπερβολικό ημίτονο και το υπερβολικό συνημίτονο. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά εδώ πέρα αριστερά, αλλά θα σας τα γράψω για να κάνετε μια γρήγορη σύγκριση. Γιατί στην πραγματικότητα τα ημίτονα και τα συνημίτονα, όπως το υπερβολικό ημίτονο και το συνημίτονο, είναι λύσεις διαφορικών εξισώσεων ομογενών δευτέρας τάξης. Τέλος πάντων, δεν σας μπερδεύω. Απλά να σας θυμίσω ότι το cos h του θ, το υπερβολικό ημίτονο, είναι a στην θ και a στη μείον θ δεύτερα, ενώ το sin h του θ, ένα h εδώ έφαγα, είναι a στην θ και a στη μείον θ δεύτερα. Αυτά λέγονται υπερβολικά ημίτονα συνημίτονα στην πραγματικότητα, γιατί ικανοποιούν την εξίσωση μιας υπερβολής. Εδώ πέρα τριγωνομετρικοί αριθμοί ικανοποιούν την τη σχέση ενός κύκλου χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο ίσον 1, δηλαδή cos τετράγωνο και sin τετράγωνο ίσον 1, ενώ αυτές εδώ, το υπερβολικό ημίτονο και συνημίτονο, γι' αυτό και λέγονται υπερβολικά άλλωστε, είναι cos h τετράγωνο. Συγχωρέστε με για τα άσχημα γράμματα, δεν μπορώ να πετύχω καλύτερα εδώ. Μείον sin h τετράγωνο θ ισούται με 1. Μιας που βρισκόμαστε εδώ, δεν χρειάζεται, αλλά θα το η λύση της διαφορικής εξίσωσης d τετράγωνο χ προς d ταφ τετράγωνο συν κ τετράγωνο χ, μία λύση αυτής της διαφορικής εξίσωσης, μία λύση, έτσι, δεν γράφω, μία μερική λύση το λέμε. Χ του ταφ μπορεί να είναι τόσο η συνάρτηση cos κ χ,
ή άλλη μία λύση, cos kt, συγγνώμη, ή άλλη λύση είναι χ του τ ισούται με sin kt, ή η γενική λύση, αν θέλετε, η γενική λύση είναι το άθροισμα των μερικών λύσεων επί σταθερές πολλαπλασιασμένες μπροστά, α cos του kt και β sin kt. Ενώ η διαφορική εξίσωση δ τετράγωνο χ προς δ ταυ τετράγωνο μείον κ τετράγωνο χ ίσον με το 0 έχει λύσει τις εκθετικές συναρτήσεις A στην ΚΤ, A στην μείον ΚΤ ή διαφορετικά ακόμα και τα περιβολικά ημίτωνα συνημίτωνα, δηλαδή οι λύσεις αυτηνής εδώ είναι, μπορώ να γράψω α cos h ΚΤ και β sin h ΚΤ. Οι σταθερές α και β προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες, ενώ στην κλασική μηχανική η πρώτη διαφορική εξίσωση περιγράφει το γραμμικό αρμονικό ταλαντωτή, ενώ